Θυμάμαι ότι για αρκετά χρόνια το επάγγελμα του φωτογράφου δεν το είχα πάρει στα σοβαρά. Εργαζόμουν για περίπου 3 χρόνια ως φωτογράφος σε μια εταιρεία που φωτογράφιζα τα προϊόντα τους για e-shop. Κάτι καθόλου δημιουργικό, με αποτέλεσμα να είναι μια απλή δουλειά γραφείου 9-5 και εγώ έκανα τα δικά μου δημιουργικά πράγματα στον ελεύθερό μου χρόνο. Όταν έφυγα από αυτή τη δουλειά, πήγα σε μια διαφημιστική εταιρεία. Εκεί πέρα άρχισα να βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Υπήρχαν κάποιοι πελάτες που δεν είχαν κανένα απολύτως ενδιαφέρον και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι πελάτες που έκανα αρκετά δημιουργικά πράγματα. Φεύγοντας λοιπόν από αυτή τη διαφημιστική, αποφασίζω ότι πρέπει να τα δω τα πράγματα ακόμα πιο σοβαρά. Αρχίζω λοιπόν σιγά σιγά να πείθω τον εαυτό μου ότι δεν χωράει ο καλλιτεχνικός εαυτός και πρέπει να μπει η φωτογραφία μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι. Οπότε αρχίζω σιγά σιγά να πουλάω ό,τι έχω και δεν έχω από αναλογικές φωτογραφικές μηχανές και να αγοράζω εξοπλισμό που χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Καθώς μπήκα για τα καλά στο παιχνίδι ως επαγγελματίας φωτογράφος, αρχίζω και πάω σε φωτογράφηση, μετά κάνω edit, μετά ξαναπάω σε φωτογράφηση, μετά ξανακάνω edit, μετά πάω από το, πάω από εκεί, κάνω φωτογράφηση, κάνω edit, κάνω φωτογράφηση, κάνω edit, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, φωτογράφηση, edit, φωτογράφηση, edit, ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου. Έλα, Φίλιππε, σε πέρα ρε φίλε να σε ρωτήσω τι ξέρεις για τις Polaroid. Ο Γιάννης μου μίλησε για το ενδιαφέρον του στις Polaroid και πιο συγκεκριμένα για την Polaroid SX70. Μία κάμερα που την είχε πάρει κάπου το μάτι μου στο παρελθόν, αλλά δεν είχα δώσει και πολύ σημασία. Ξαναβλέποντάς την βέβαια τώρα, μετά από χρόνια, δεν έχω παρά μόνο να ερωτευτώ αυτό το design και την ποιότητα εικόνων που βγάζει. Έχει εντελώς διαφορετικό στυλ σε σχέση με τις κλασικές σημερινές Polaroid που βλέπετε. Είναι στυλάτη και portable και χωράει απλά στη τσέπη ενός μπουφάν. Pocket size, folding. Electronically controlled, motor-driven, single-lens reflex camera that quite simply does the impossible. Μερικές εβδομάδες λοιπόν αφού μιλήσαμε στο τηλέφωνο, πήγα μια βόλτα στα παλιοπολία της Θεσσαλονίκης με σκοπό να τη βρω αυτή την κάμερα. Και τη βρήκα. Ξαφνικά ενθουσιάζομαι πολύ με την τεχνική της άμεσης εκτύπωσης που προσφέρει η τεχνολογία της Polaroid. Και κάπως έτσι, αυτή θα είναι η κάμερα που θα με κάνει να ασχοληθώ ξανά με την αναλογική φωτογραφία. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσετε για την ιστορία της Polaroid, καθώς επίσης και την προσωπική μου οπτική γύρω από το μέσο της άμεσης εκτύπωσης μιας φωτογραφίας. Take the wallet out of my pocket and perhaps open the wallet, press a button, close the wallet and have the picture. And we are calling it iPhone. Since 1947, Edwin Land and Polaroid have pursued a central concept, one single thread, the removal of the barriers between the photographer and his subject. Ο Edwin Land ήταν οραματιστής και εφευρέτης. Βασισμένος στην έρευνά του πάνω στα πολωτικά φίλτρα, ιδρύει την εταιρεία Polaroid το 1937. Και ο σκοπός αυτής της εταιρείας ήταν να εμπορευτεί τα πρώτα γυαλιά ηλίου που έχουν πολωτικά φίλτρα. Το 1943 λοιπόν βρισκόταν διακοπές με την κόρη του στο Νέο Μεξικό. Άρχισε να τη βγάζει μερικές φωτογραφίες και η κόρη του έκανε μια πολύ απλή και αθώα ερώτηση, η οποία τον προβλημάτισε πάρα πολύ, το ότι γιατί δεν μπορώ να δω τη φωτογραφία που μου βγάζεις. Φήμες λένε κιόλας ότι την ίδια μέρα που του το είπε αυτό, σπατάλησε όλο του το απόγευμα προσπαθώντας να μελετήσει και να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να φτιάξει μια τέτοια φωτογραφική μηχανή. Και μετά από 3 χρόνια καταφέρει να το κάνει, παρουσιάζοντας την πρώτη φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης το 1947. Και υιοθετεί το σλόγγαν επηρεασμένος από την κόρη του και λέει «Είναι η φωτογραφία μου και τη θέλω τώρα». Αυτό ήταν απίστευτα επαναστατικό για την εποχή, καθώς οποιοδήποτε είχε μια φωτογραφική μηχανή και έβγαζε φωτογραφίες έπρεπε να περιμένει το φιλμ του να εμφανιστεί. Το φιλμ της Polaroid αποτελείται από διάφορες στιβάδες. Η πιο σημαντική είναι η φωτοευαίσθητη στιβάδα. Αυτή η στιβάδα περιέχει χημικά τα οποία αντιδρούν στο φως. Αφού βγάλουμε τη φωτογραφία μας, το φως περνάει από το φακό και εστιάζεται στο φιλμ με αποτέλεσμα να χτυπά αυτά τα χημικά και να προκαλεί την αντίδραση. Αμέσως μετά τη λήψη, η φωτογραφία βγαίνει από την κάμερα και έρχεται σε επαφή με ένα άλλο χημικό. Αυτό το χημικό επιταχύνει τη χημική αντίδραση στα χημικά που έχουν εκτεθεί στο φως.
Αυτά τα χημικά και πιο συγκεκριμένα τα λογονίδια του αργύρου που έχουν εκτεθεί στο φως μετατρέπονται σε μεταλλικό άργυρο, δημιουργώντας σκούρες περιοχές στη φωτογραφία. Και αυτά που δεν έχουν εκτεθεί στο φως παραμένουν ανεπηρέαστα και διαλύονται αργότερα, δημιουργώντας λευκές περιοχές στη φωτογραφία. Η χημική αυτή αντίδραση σταματάει μετά από λίγα λεπτά, αφήνοντας την τελική εικόνα σταθερή. Στη συνέχεια, ο Λαντ εξερευνούσε την ίδια του την εφεύρεση με σκοπό να την αναπτύξει και να την βελτιώσει τεχνολογικά. Το 1972 κυκλοφορεί η Polaroid SX70, η οποία πλέον είναι μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφικές μηχανές όλων των εποχών. Portable, αναδιπλώμενη, με απλό κομψό design και εύκολη στη χρήση, η SX70 έγινε απίστευτα δημοφιλής. Ο Άντι Γόρχολ γενικότερα χρησιμοποιούσε πολύ τις Polaroid κάμερες και πιο συγκεκριμένα σε ολόκληρη την καριέρα του χρησιμοποιούσε την SX70. Χρησιμοποιούσε την Polaroid για έργα τέχνης αλλά και για καθημερινές καταγραφές της ζωής του καθώς και των κοινωνικών του κύκλων. Πέρα από τον Γόρχολ όμως, διάφοροι φωτογράφοι και καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν την Polaroid. Όπως για παράδειγμα ο θρυλικός φωτογράφος τοπίων Ansel Adams, ο οποίος λάτρευε την Polaroid για την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης σε σχέση με τις ογκώδεις κάμερες με τις οποίες φωτογράφιζε. Χρησιμοποίησε την Polaroid για να καταγράψει σκηνικά και να πειραματιστεί με συνθέσεις πριν τραβήξει την τελική του λήψη. Επίσης λάτρεψε την Polaroid ο αμφιλεγόμενος φωτογράφος μόδας Helmut Newton. Χρησιμοποιούσε Polaroid για δοκιμαστικές λήψεις και για να τραβήξει backstage στιγμές στα shows μόδας. Ο ζωγράφος David Hockney υιοθέτησε την Polaroid για να αποτυπώσει στιγμιότυπα από την καθημερινή του ζωή, τους φίλους του και τα ταξίδια του. Οι Polaroid του Hockney, γεμάτες χρώμα και ενέργεια, αποτελούν μια γοητευτική ματιά στον κόσμο του. Ίσως από τις πιο σημαντικές χρήσεις της Polaroid κάμερας είναι αυτή του Tarkovsky. Και πιο συγκεκριμένα για αυτό έμαθα μέσα από τον φίλο μου τον Γιάννη. Φίλε, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ να ασχοληθώ με την Polaroid, επειδή ίσως λανθασμένα την είχα συνδυάσει με γρήγορα στιγμιότυπα της καθημερινότητας και μάλλον λίγο και με αυτό που έκανε ο Άντι Γουόρχολ, με την lifestyle φωτογραφία δηλαδή. Για καλή μου τύχη όμως συνάντησα ένα άρθρο που παρουσιάζει κάποιες φωτογραφίες που τράβηξε ο Tarkovsky από το 1979 μέχρι το 1984 χρησιμοποιώντας μια Polaroid φωτογραφική μηχανή που του την είχε χαρίσει ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Οι φωτογραφίες αυτές, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2006 σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Instant Light και πιο συγκεκριμένα περιέχει 60 φωτογραφίες από τις 200 συνολικά που έβγαλε ο Tarkovsky εκείνη την περίοδο. Από ό,τι κατάλαβα όμως, ο ίδιος ποτέ δεν σκόπευε να τις δημοσιεύσει, αλλά λειτουργούσε με αυτές χρησιμοποιώντας τις σαν σημειώσεις. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο πιστεύω σε αυτές τις φωτογραφίες, όπως μας δείχνει και ο τίτλος του βιβλίου, είναι ο τρόπος που αποτυπώνεται το φως. Ο Tarkovsky χειρίζεται το μέσο της Polaroid με πάρα πολύ μεγάλη μαεστρία και θα έλεγα ευκολία και σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες το αποτέλεσμα θυμίζει πιο πολύ ζωγραφική παρά φωτογραφία. Σε μένα προσωπικά λειτουργήσαν με τρόπο αποκαλυπτικό και αφού ζάλισα όλους τους φίλους μου μιλώντας για την Polaroid και δείχνοντας φωτογραφίες του Tarkovsky, κατάφερα να βρω μια SX70 και ξεκίνησα αμέσως να παίζω και να πειραματίζομαι χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο. Και αυτός είναι ο λόγος που έκανε τον Γιάννη αλλά και εμένα μέσα από την επιρροή του να ασχοληθούμε σημαντικά με αυτό το μέσο. Η άμεση εκτύπωση προσφέρει μια αυθόρμητη και πειραματική προσέγγιση στη φωτογραφία, ενθαρρύνοντας την εξερεύνηση και την αποφυγή της τελειομανίας. Η υφή και τα χρώματά της προσδίδουν στις φωτογραφίες μια αίσθηση νοσταλγίας και η άμεση υλοποίηση της φωτογραφίας προσφέρει μια αίσθηση ικανοποίησης και αυθεντικότητας, ενώ παράλληλα η Polaroid λειτουργεί ως μέσο αυτοέκφρασης για μένα. Ίσως αυτό που με έχει κάνει να αγαπήσω τόσο πολύ αυτό το μέσο είναι το ότι αυτό που βλέπω σε μια φωτογραφία που έχω βγάλει με την Polaroid είναι κατά κάποιον τρόπο η έννοια της μνήμης, του χρόνου και της πραγματικότητας έτσι όπως την βιώνω. Και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ελάχιστης δημιουργικότητας λόγω της δουλειάς,
Το ότι η Polaroid με έβαλε στη διαδικασία να αρχίσω πάλι στις βόλτες μου έξω να βλέπω φωτογραφικά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Διότι είναι κάτι που εδώ και πολλά χρόνια έχω σταματήσει να το κάνω. Μπορεί να μην έχω το χρόνο όπως είχα παλιά να πω ότι θα βγω έξω για να βγάλω φωτογραφίες, αλλά κουβαλάω συνέχεια μαζί μου την Polaroid στις δουλειές μου, έτσι ώστε σε κάθε διαδρομή που κάνω, άμα βρω κάτι, να έχω την ευκαιρία να το φωτογραφίσω. Θεωρώ πως η Polaroid ξεπερνά τα όρια της απλής φωτογραφίας, ειδικά σήμερα που με την ψηφιακή φωτογραφία και τα social media ερχόμαστε σε επαφή με εκατοντάδες φωτογραφίες καθημερινά, κοιτάζοντας απλά την οθόνη του κινητού μας. Με μια ψηφιακή φωτογραφική ή με το κινητό σου, απλά βγάζεις και βγάζεις και βγάζεις συνέχεια φωτογραφίες. Ενώ με την Polaroid έχεις χρόνο να κάτσεις, να σκεφτείς, να φωτογραφίσεις και στην τελική έχεις τη φωτογραφία έτοιμη στα χέρια σου. Και μιας και ανέφερα το κινητό, σημαντικό είναι να αναφερθεί το πόσο καθοριστική ήταν η επιρροή που άσκησε ο Edwin Land στον Steve Jobs, ο οποίος άντλησε έμπνευση από την καινοτομία και το όραμα του Land. Of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it in its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Ο Land πίστευε ότι η τεχνολογία έπρεπε να είναι εύκολη στη χρήση και να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία στους χρήστες. Ο Jobs υιοθέτησε αυτή τη φιλοσοφία, θέτοντας στο επίκεντρο των προϊόντων της Apple την απλότητα και την κοψότητα. Επίσης, ο Land ήταν ένας ακούραστος εφευρέτης που εστίαζε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών. From the dream which I used to talk about then, of being able to take a wallet out of my pocket and perhaps open the wallet, press a button, close the wallet and have the picture. Ο Jobs είχε το ίδιο πάθος με τον Land για την καινοτομία, οθώντας την Apple να υλοποιήσει πρωτοποριακά προϊόντα. We are still a long way from the concept, from the realization of the concept of a camera that would be, oh, like the telephone, an iPod, something that you use all day long, whenever a phone, an occasion arises in which you want to make sure that you cannot trust your memory, and an internet communicator, or when you want to record any object of great interest to you, or any beautiful scene. Are you getting it? A camera which you would use not on the occasion of parties only, or of trips only, or when your grandchildren came to see you, but a camera that you would use as often as your pencil or your eyeglasses. iPhone. Ο Land είχε το όραμα, αλλά ήταν νωρίς ακόμα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο Jobs το συνέχισε και το υλοποίησε φέρνοντας το iPhone και τη συνταγή των smartphones έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Ο Jobs ασπάστηκε την αιμονή που είχε ο Land με την τελειότητα και τη λεπτομέρεια, θέτοντας έτσι υψηλά πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού σε όλα τα προϊόντα της Apple. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει όλα αυτά τα προϊόντα που δημιούργησε. Από το 1990 και μετά, με την άνοδο σιγά σιγά της ψηφιακής φωτογραφίας, η Polaroid προσπάθησε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, αλλά δεν κατάφερε να συμβαδίσει με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Today, the Eastman Kodak Company used explosives to demolish two buildings following the move to digital photography. Once a household name, Kodak is understood to have demolished more than 80 buildings on the site over the past 10 years and plans to demolish at least 16 more by year's end. Polaroid has closed factories in Massachusetts, Mexico, and the Netherlands. Job cuts include 150 positions to be eliminated over the next couple of months. With further 300 workers laid off in Mexico and in the company's headquarters in Enschede in the Netherlands. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2001 η εταιρεία να κηρύξει πτώχευση και να περάσει από διάφορες αλλαγές ιδιοκτησίας.
Το 2008, η Polaroid Corporation ανακοινώνει ότι θα σταματήσει την παραγωγή film για τις κάμερές της. Αυτό οθεί τον Florian Kapps, ο οποίος είναι λάτρης της Polaroid, να την σώσει. Και όλοι του λένε πως δεν θα τα καταφέρει. Και έτσι ιδρύει το The Impossible Project, που αργότερα ονομάστηκε Polaroid Originals. My theory is that the biggest difference between digital and analog is the fact that digital always just tickles two of your senses. It's always, I can see it, I can hear it, but it's always behind a glass screen. So I cannot really touch it, I cannot smell it, I cannot lick it. So it only, you know, it's nothing real. And therefore, the young generation who grew up digitally, there's so much longing for this real thing they can touch, caress, hold in their hand, that they can possess. Αγοράζει τα μηχανήματα, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία από την Polaroid Corporation, θέτει ένα εργοστάσιο στην Ολλανδία σε επαναλειτουργία για την παραγωγή του φιλμ και ξεκινάνε διάφορα τεστ με άλλες χημικές συνταγές, διότι πλέον αυτά τα χημικά δεν υπάρχουν. Το 2014, δυστυχώς, ο Florian Kapps φεύγει από την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, χωρίς αυτόν, η Polaroid δεν θα υπήρχε σήμερα. Η εταιρεία καταφέρνει και φτιάχνει φιλμ ισάξιο με το φιλμ της Polaroid και εμφανίζεται ακόμα πιο γρήγορα. Οπότε κράτησε ως ήταν εφικτό με τα νέα χημικά την παλιά συνταγή των φιλμ της Polaroid και έβγαλε και μία νέα σειρά με άλλα φιλμ με διάφορα εφέ και χαρακτηριστικά. Και το 2017 εξαγοράζει την Polaroid. Έτσι αποκτά τα δικαιώματα για το brand Polaroid και αρχίζει πέρα από φιλμ να παράγει και νέα άλλα προϊόντα όπως τσάντες, αξεσουάρ και διάφορες φωτογραφικές μηχανές. Δυστυχώς όμως καμία δεν είναι εισάξια της SX70. Σήμερα η Polaroid παραμένει μία εμβληματική μάρκα. Έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να διατηρήσει την κληρονομιά της στον κόσμο της φωτογραφίας. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιάννη για την συμμετοχή του σε αυτό το podcast και για εκείνο το τηλέφωνο που με πήρε για να μου μιλήσει για την Polaroid. Ήμουν ο Φίλιππος Τσεμπέρης σε ένα ακόμα Photo Frequency. Γεια σας.